τώρα που έφεξε, ξημέρωσε, θα δούμε τι έγινε στο αστυνομικό τμήμα Πεύκης. Εκεί ακριβώς, είναι εδώ βρισκόμαστε ακριβώς έξω από το αστυνομικό. Πρόσεξε, μη σε πατήσει το περιβάλλον. Και στο τμήμα ασφαλείας, όπου 2 η ώρα τα ξημερώματα, λίγα λεπτά μετά τις 2, μια ομάδα 10 κουκουλοφόρων φτάνει εδώ έξω από το αστυνομικό τμήμα και το τμήμα ασφαλείας Πεύκης. Υπάρχουν 3 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το ένα το έχει πάρει ο Γερανός, έχει καεί ολοσχερός. Πετούν μολότοφ στη Σκοπιά, στα αυτοκίνητα καθώς και στην είσοδο του τμήματος. Και εξαφανίζονται προς άγνωστη κατεύθυνση. Άμεση η κινητοποίηση και των αστυνομικών που βρίσκονται μέσα, αλλά και της πυροσβεστικής, όπου με 2 οχήματα καταφθάνουν εδώ και καταφέρνουν να κατασβήσουν τη φωτιά, και έτσι ώστε να μην εξαπλωθεί σε διπλανά κτίρια. Να πούμε ότι έχει ξαναγίνει επίθεση σε αστυνομικό τμήμα Πεύκης, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Όχι όμως εδώ. Πόσα άτομα ήταν στην επίθεση? Ήταν όπως είπαμε 10 άτομα, 10 κουκουλοφόροι. Τόσους μέτρησαν με 4-5 μολότοφ, τις οποίες πέταξαν ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα. Και ευτυχώς δεν είχαμε κάνει τραυματισμό. Ρωτάνε εδώ φίλοι μας πόσοι αστυνομικοί ήταν. Πόσοι αστυνομικοί είναι, ρε παιδιά, σε ένα αστυνομικό τμήμα? Σε ένα τμήμα. Εδώ είναι... Το βράδυ περίπου υπάρχουν 5-6 αστυνομικοί. Ποιο 5-6, 5-6. Είναι μεγάλο τμήμα αυτό. Ποιο 5-6 άρι μου. Ποιο 5-6 άρι μου. Γιατί οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στον τρόπο. Δεν είναι μόνο αστυνομικό τμήμα, είναι και το αστυνομικό τμήμα. Ποιο 5-6. Δεν θα ξεχάσω βέβαια ότι αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Το οποίο ισχύει εδώ και χρόνια. Δεν θα ξεχάσω πριν από καμιά 15-16. Χρόνια είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ εδώ στα Βόρεια Προάστια, σε ένα αστυνομικό τμήμα. Τότε που έσπρωξε στο. Όχι. Και όπως είναι ο αστυνομικός πυρός, ήταν δίπλα ένα καφενεδάκι και έπινε ένας συνάδελφός μας, δημοσιογράφος, που δούλευε στην εκπομπή μας εδώ. Ναι. Και βγήκε τόπε, έτσι, επώνυμα. Mm-hmm. Και του λέει, ρε φίλε, φαίνεσαι καλός άνθρωπος. Του λέει, πρέπει να πεταχτώ μέχρι την τουαλέτα. Έχει το νου σου, φώναξε άμα γίνει κάτι. Δεν υπάρχουν, ρε παιδιά. Πώς είναι, αφού οι περισσότεροι είναι. Μιλάνε τώρα, τι να συζητάμε. Πολιτικούς, δημοσιογράφους, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες. Και διατρέχουν και μεγάλο κίνδυνο. Και διατρέχουν και μεγάλο κίνδυνο και πληρώνονται και λίγα οι άνθρωποι. Άρη μου. Και μικρές αποδοχές, ακριβώς. Να τα λέμε και αυτά. Άρη μου, σ' αφήνω.